Μαριλένη μου, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας την Ιωάννα μας εμείς, έτσι, ναι. Η οποία είπες για σένα είναι κολλητή σου φίλη, πολύ καλή σου φίλη, είναι νύφη σου, είναι κουμπάρα σου. Συνάδελφος σου. Λοιπόν, η Ιωάννα μας έχει εξομολογηθεί ότι έχει ακούσει πολλά σχόλια για το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια τηλεοπτική εκπομπή από συναδέλφους. Ναι. Εσύ βρέθηκες σε αντιστοίχη θέση? Βρέθηκα, χωρίς να ακούσω σχόλια, τα βλέμματα αρκούν. Και μάλιστα πρόσφατα, έτσι πολύ πρόσφατα, και που συναδέλφου σου, ενώ παρουσιάστριες. Κοίτουμε λίγο περίεργο, ενώ παλιά αγαπούσαμε πάρα πολλά. Αλήθεια? Ναι, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά δεν ήρθα να εκτοπίσω κανέναν σε τίποτε. Ξεκαθάρισα το τούτο από την αρχή. Έλεγες και πριν, έβλεπα σε όταν ευαφόμουν ότι πολλές φορές λέει κάποιος κάτι και δεν ξέρει ο άλλος τους λόγους που το κάνει, αν είναι οικονομικά τα κίνητρα, αν στηρίζεται πασίνο που κάνει οικονομικά. Και μερικές φορές, ξέρεις, θυμώνω ζελίο με τους ανθρώπους που εντός των εγωιστές. Οι συναδέλφοι λοιπόν που λες είχαν κάποια βλέμματα, και μια ημέρα είδα τη Μαρίνα Μαλένη, την οποία όχι θαυμάζω, δηλαδή έβλεπα την πομορών και έλειωνα. Ναι. Και είπε μου, Μαριλένη μου, θέλω να σου πω ότι είσαι πολλά καλή στο μου κάνεις και μπράβο σου για το χειρισμό της γλώσσας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πώς αλήθεια το ακούω που σε έναν φοβερό λέω της, γιατί ένιωθα. Είσαι τύχη το πρωί να δω κάποια από τα βλέμματα που σου λέω. Και λέει μου, μην ακούεις κανέναν. Αν μπορούσαν ήταν να το κάνουν και εκείνοι. Χωρίς να της πω ονόματα. Και είπα, ναι ρε φίλε. Ο καθένας πορεύεται με τη δική του συμπερίφορα. Ναι, εγώ ξέρω ότι είμαι εντάξει, νιώθω εντάξει με τον εαυτό μου, συμπεριφέρομαι με σεβασμό στους συναδέλφους. Τούτο μου αρκεί. Οι άλλες κάνουν τις επιλογές τους. Ξέρεις κάτι, από ηθοποιούς συναδέλφους, ενώ άτε πες να το δικαιολογήσεις, ότι ο κάποιος μπορεί να το είδε έτσι, που δεν δικαιολογείται. Στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον. Ενώ... Γιατί ξέρουν πόσο πιάνουμε οι συναδέλφοι και ξέρουν πόσο αέρας είναι η δουλειά μας. Ναι. Μα ακόμη και να... δικαιολογείται. Και για οποιοδήποτε λοιπόν και να το έκανες. Από οικονομικό μέχρι το έτσι γουστάρεις να κάνεις, μέχρι το έχεις αυτόν το ψώνιο. Για να με εξελίξει για οτιδήποτε. Ναι. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Όπως και ο καθένας. Mm-hmm. Από...